Στο μέρος 2 θα εφαρμόσουμε όσα αναφέραμε στο πρώτο μέρος μέσω μιας μελέτης net metering με μπαταρία. Έχουμε το κτηριακό μοντέλο μιας διόροφης κατοικίας. Στο δώμα υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Και στο υπόγειο υπάρχει ένας ειδικός χώρος, ηλεκτροστάσιο, στον οποίο θα τοποθετηθεί η μπαταρία και το inverter. Στο ηλεκτροστάσιο υπάρχει επίσης ένας πίνακας για το net metering και εξωτερικά υπάρχει ένα κιλοβατορόμετρο το οποίο στέλνει στην εταιρεία ρεύματος πληροφορίες για την ενέργεια που παράγει το σύστημα. Το κιλοβατορόμετρο μπορούμε να το δούμε στο κυβοδιάγραμμα του inverter. Η διαδικασία μοντελοποίησης εγκατάστασης είναι ίδια με αυτή του net metering χωρίς μπαταρία. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν έχουμε ένα σύστημα με αποθήκευση, στην ηλεκτρική διανομή εισάγουμε την μπαταρία και αργότερα θα την εισάγουμε και στο κτηριακό μοντέλο. Εάν ξαναπάμε στο κυβοδιάγραμμα του inverter, θα δούμε ότι το πρόγραμμα έχει εντοπίσει την μπαταρία και την έχει προσθέσει στο κυβοδιάγραμμα. Αναλυτικότερα βλέπουμε τα καλώδια σύνδεσης της μπαταρίας με τον inverter από τα οποία φορτίζει, το συν και το πλην, το καλώδιο επικοινωνίας της μπαταρίας με τον inverter και το καλώδιο επικοινωνίας του inverter με το smart meter. Η κόκκινη γραμμή μας δείχνει τα όρια του δικτύου και του χρήστη. Επιλέγουμε την μπαταρία. Η μπαταρία είναι 10 κιλοβατόρες. Μπορούμε να την αλλάξουμε. Επιλέγουμε κάποιο άλλο μοντέλο και την κάνουμε 15 κιλοβατόρες. Για να τελειώσουμε τη μελέτη μας, θα πρέπει να πάμε στο κτηριακό μοντέλο και να βάλουμε την μπαταρία και το inverter. Εισάγουμε τον inverter. Και την μπαταρία. Τώρα πρέπει να αντιστοιχίσουμε το inverter και την μπαταρία που βάλαμε στην κάτωψη με το inverter και την μπαταρία που έχουμε βάλει στην ηλεκτρική διανομή. Οπότε επιλέγουμε πρώτα το inverter, ορίζουμε το δωμάτιο και το δένουμε με το inverter 1. Και αν θέλουμε το ονομάζουμε όπως στην ηλεκτρική διανομή inverter 1. Στη συνέχεια κάνουμε το ίδιο με την μπαταρία. Μπαταρία 1. Αφού τελειώσουμε με την ηλεκτρική διανομή και το κτηριακό μοντέλο, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις έργου και παράγουμε ΙΔΕ. Μπορούμε να παράξουμε την καταγραφή στοιχείων. Εδώ βλέπουμε ότι στη δεύτερη σελίδα έχει βάλει τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τον πίνακα AC-DC, αντιστροφέα και μπαταρία. Και τέλος πηγαίνουμε στο φάκελο ΙΔΕ και κάνουμε την εκτύπωση της μελέτης φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering.